Δα τώρα, θέλω απευθείας να καλημερίσω τους καλεσμένους μας. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο, για ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κώστα Σισμανίδη, είναι πρόεδρος του Φιλοσοφικού Σωματείου Νίκαιας Κερατσινίου. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η Βίκη Παύλου και η Λουίζα Κροντήρη, οι δύο συνάδελφοι. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο τώρα είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά βίας εναντίον ζώων, εναντίον σκυλιών, και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να φανταστώ καν, με αφορμή τα τελευταία περιστατικά που έχουμε, τι μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του όταν ασκεί βία σε ένα πλάσμα, σε ένα τετράποδο ζωάκι, σε ένα σκυλάκι, σε οτιδήποτε άλλο. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας Κερατσινίου. Βίκη, πήγες εκεί. Και αυτό που μας περιέγραψες είναι ότι συνάντησες τους τετράποδους φίλους μας, οι οποίοι απλά τι ήθελαν, ένα χάδι, έτσι. Ένα χάδι και μόνο. Τις πράττεις αμέσως μόλις φτάνει στο σημείο. Θέλω να σου πω ότι δεν το περίμενα. Δηλαδή, πήγαμε όντως με πολύ μεγάλη έτσι και εμείς αγάπη να κάνουμε το ρεπορτάζ για ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε. Αλλά αυτό που εισπράξαμε, αυτή την ευγνωμοσύνη, έτσι θα την περιγράψω, που εισπράξαμε από όλα τα ζωάκια μέσα στο καταφύγιο, είναι πραγματικά απερίγραπτη. Προχωράς στο διάδρομο και τα βλέπεις όλα να έρχονται πάνω σου με πολύ καλή διάθεση. Είναι όλα άκακα, μόνο και μόνο για να παίξουν μαζί τους, να σου αποσπάσουν ένα χάδι. Κύριε Σισμανίδη, πόσα σκυλάκια φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο σωματείο? Στο καταφύγιο είναι 45 σκυλάκια, mm-hmm. αλλά υπάρχουν άλλα 25, τα φιλοξενούμε στο σπίτι μας, γιατί δεν χωράνε στο καταφύγιο. Λοιπόν, λέω πριν πάμε, σε λίγο θα μας πει και η Λουίζα Κροντήρη, την ξέρετε τόσοι άλλες για την ευαισθησία της στο συγκεκριμένο θέμα, και θα μιλήσουμε για αυτά τα περιστατικά. Εμείς βρισκόμαστε στο Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας Κερατσινίου, εκεί είναι η Σεμίνα Περπερίδου με εθελόντριες, γιατί μόνο εθελοντές είστε εκεί εθελοντές. Και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Σεμίνα, θέλω να μας γνωρίσεις και τις δύο κυρίες, αλλά και τον μικρό μας φίλο εδώ, έτσι. Την. Κορίτσι είναι. Λοιπόν, είναι η Ήριδα και ήθελε να μας πει μια καλημέρα εδώ στο online. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την κυρία Μαρία Δρίζου και με την Αγγελική Κασιτεροπούλου στο Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας Κερατσινίου, όπου σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το μόνο σημαντικό εδώ πέρα, ο μόνος σκοπός είναι η φροντίδα, αλλά κυρίως η περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτό που επισημάναμε από την αρχή είναι ότι όλοι όσοι είστε στο σωματείο είστε θελοντές. Αυτό σημαίνει πως αφιερώνετε χρόνο από την καθημερινότητά σας προκειμένου να προσφέρετε σε αδέσποτα ζώα, που νομίζω ότι το πιο σημαντικό από αυτά που χρειάζονται είναι η αγάπη, έτσι δεν είναι? Αγάπη και μόνο. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Και αγάπη χωρίς ιστεροβουλία, κάτι που συναντάμε στην καθημερινότητά μας από τα δίποδα. Εσείς κάνετε, φαντάζομαι, εργάζεστε, έτσι? Ναι, είμαι εργαζόμενη, αν και οι περισσότεροι εθελοντές δεν είναι εργαζόμενοι. Είναι άνεργοι, είναι φοιτητές, είναι άτομα μέσης ηλικίας. Οπότε, και προσπαθούν, ναι, με τον χρόνο που έχουν, ναι, να έρχονται εδώ, να εξυπηρετούν, να βοηθούν. Ουσιαστικά αυτό που χρειάζεστε, θα μας τα πει στη συνέχεια και ο κύριος Σισμανίδης ό,τι αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν κλπ. Το πιο σημαντικό, φαντάζομαι, για εσάς είναι όσοι άνθρωποι έρχονται εκεί, ακόμη και να κάνουν μία βόλτα ή να ασχοληθούν με τα σκυλάκια, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Οι βόλτες εκτονώνουν τα σκυλιά, τα βοηθάνε στη φυσική τους κατάσταση και μετά είναι και πιο εύκολο στο να ενταχθούν μέσα σε κάποια οικογένεια, αν το σκεφτούμε και πιο μελλοντικά. Mm-hmm. Όταν βλέπετε για μας, σιγά, κύριο μέλημα, σιγά, είναι η φιλοξενία. Ναι, πείτε μου. Για μας, κύριο μέλημα, είναι η φιλοξενία και η υιοθεσία. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί υιοθετώντας ένα σκυλί, κάποιο άλλο παίρνει αυτόματα τη θέση του. Και αν υιοθετηθούν δύο, σίγουρα θα μπουν δύο ή μπορεί και τρία. Και φαντάζομαι ότι όταν, για παράδειγμα, έρχεται ένα σκυλάκι εκεί το οποίο είναι πληγωμένο ή όταν τελικά γίνεται μία υιοθεσία, φαντάζομαι και την ικανοποίησή σας, έτσι? Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι, σαφώς, όταν παίρνουμε ένα σκυλί το οποίο είναι αποστεωμένο, έχει προβλήματα υγείας και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, με ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, γιατί είμαστε θελοντές, σας μην το ξεχνάμε, mm-hmm. Και μέσα από το διαδίκτυο να γίνει μια προσπάθεια
ούτως ώστε να γίνει πιο άμεση η περίθαλψη. Μάλιστα. Και η υιοθεσία του σκύλου του συγκεκριμένου. Η παρουσία μας τα τάραξε λίγο. Λοιπόν, κύριε Σημανίδη, πώς τα βγάζετε πέρα? Είστε όλοι εθελοντές. Πώς μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες για τόσα πολλά ζωάκια, και φαντάζομαι πως μέρα με τη μέρα αυξάνονται και οι ανάγκες, έτσι, γιατί είναι ακόμη περισσότερα. Τώρα το Σεπτέμβριο θα βγάλουμε ημερολόγιο για το 2015. Έχουμε βγάλει ήδη 3 ημερολόγια τα τελευταία 3 χρόνια και πουλάμε το ημερολόγιο για να έχουμε κάποια έσοδα. Ένας δεύτερος τρόπος είναι με τα μπαζάρ που κάνουμε. Κάνουμε 3-4 μπαζάρ το χρόνο. Μας δίνουν πραγματάκια ο κόσμος, μικροαντικείμενα σπιτιού, βιβλία, DVD. Τα πουλάμε, ο κόσμος μας στηρίζει, έρχεται, τα αγοράζει και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και πληρώνουμε τους γιατρούς. Βλέπουμε το... Καταρχάς θέλω λίγο να πάω στη Λουίζα, την Κροντήρη, και θα σας ρωτήσω μετά με αφορμή τα τελευταία περιστατικά που έχουμε. Λουίζα, επειδή ξέρουμε πόσο ασχολείσαι και πόσο μεγάλη αγάπη έχεις ούτως ή άλλως στα ζώα, πόσο εύκολο είναι να επουλωθεί η πληγή σε ένα ζωάκι που έχει υποστεί βία? Εξαρτάται από το είδος της βίας, πόσο τρομαγμένο είναι, αν το ίδιο είναι φοβικό, αν προέρχεται από φοβικούς γονείς, πόσο έχει ζήσει στον δρόμο, τι καταστάσεις έχει περάσει, αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του το έχει κακοποιήσει. Από τους ανθρώπους που θα το πάρουν μετά, θα πρέπει και οι ίδιοι να γνωρίζουν. Πολλά σκυλιά μπορεί, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, κάποια σκυλιά τα οποία είναι κακοποιημένα και έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς, πρέπει να περάσουν από έναν εκπαιδευτή ζώων. Αλλιώς δεν γίνεται. Με όση καλή διάθεση και να έχει κάποιος. Η αγάπη βέβαια είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση. Και σίγουρα θα το δεις ότι θα ξεδιπλώσει ένα χαρακτήρα με την αγάπη που του δείχνεις, θα στην ανταποδώσει. Κάποιες περιπτώσεις όμως είναι πιο δύσκολες. Γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι όταν υιοθετούν ένα ζώο. Και θα πρέπει να ρωτήσουν και τους ανθρώπους του καταφυγίου τι ανάγκες ιδιαίτερες μπορεί να έχει το ζώο που τους ενδιαφέρει. Και ακριβώς αυτό ήθελα να σταθούμε. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα, όταν αποφασίσουμε, για παράδειγμα, ότι θέλουμε να αποκτήσουμε ένα ζωάκι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και ζητούν ουσιαστικά μία αγκαλιά. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Αυτό να το θυμόμαστε πάντα και να μην πάμε πάντα στην λύση την εύκολη, ότι πάμε να αγοράσουμε. Υπάρχουν αυτά τα μάτια, τα βλέπετε. Η Βίκη μάλιστα έχει και μία δυναμία. Ποιος είναι, Βίκη? Νομίζω ότι είδαμε και στο βίντεο χθες στο δελτίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Βίκτορ, που έχει μία πραγματικά πολύ έτσι πικρή ιστορία πίσω του. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κώστα, βρέθηκε σε ένα εργοστάσιο. Έκλεισε το εργοστάσιο και άφησε στο προάβλιο χώρο του 3 σκυλιά. Ακούστε τώρα, άκουσε ιστορία, Μαρία. 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Το θηλυκό ήταν αστήρωτο. Όταν ήρθε η περίοδος του ζευγαρώματος, τα αρσενικά προσπάθησαν να διεκδικήσουν το θηλυκό και έγινε ένας φοβερός καυγάς. Ο Βίκτορ δεν τα κατάφερε, είχε πάρα πολλά τα γκώματα. Εγώ πήγα να πάρω τον Βίκτορ για να τον στηρώσω, όχι για να τον περικάλψω. Ναι, ναι. Και βρήκα ένα σκυλί πεσμένο κάτω. Ήταν 2-3 μέρες. Φαντάζομαι πόσες ιστορίες υπάρχουν πάρα πίσω, ναι, ναι, από όλα αυτά τα σκυλάκια που έχετε στο σωματείο. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα περιστατικά που δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια, ο Βίκτορ είναι από πίσω σου, θέλω να σου πω. Το αίτημά σου είναι έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Με αφορμή όλα αυτά τα περιστατικά που δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς, βλέπετε τουλάχιστον σιγά σιγά να αρχίζει να αλλάζει λίγο η αντίληψή μας? Γιατί βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά πολλές φορές και με την ανοχή των τοπικών κοινωνιών, έτσι. Ευτυχώς οι νέες γενιές είναι συνειδητοποιημένες και είναι ευαίσθητες πάνω στο θέμα των ζώων. Αν παρατηρήσετε, όλα αυτά τα κρούσματα γίνονται από ανθρώπους πάνω από 50 ετών, οι οποίοι είχαν μεγαλώσει με την αντίληψη ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο, είναι ένα εργαλείο. Είναι χρήσιμο, το χρησιμοποιώ, το κρατώ. Δεν είναι, το πετάω. Ευτυχώς οι νέοι άνθρωποι, και στο καταφύγιο μας έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, τα αγαπάνε. Ξέρουν ότι αυτό είναι ένα πλάσμα που έχει ανάγκη από αγάπη, από φροντίδα. Αγάπη, αυτό είναι το πρώτο, και μετά όλα τα άλλα έρχονται, κύριε Σημανίδη, και το αποδεικνύετε νομίζω καθημερινά. Θα μου πείτε λίγο για το τι ανάγκες υπάρχουν? Ξέρω ότι δεν θέλετε πάρα πολύ να τα λέτε, ωστόσο νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Να μας πείτε τις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Κάθε Κυριακή, θα το ξεκινήσουμε πάλι τώρα το Σεπτέμβριο, βγάζουμε βόλτα τα ζωάκια μας. Θα θέλαμε ο κόσμος να έρχεται, να προαυλίζει τα ζωάκια μας, να τα βγάζει βόλτα, να έρχεται σε επαφή με τα ζωάκια. Μετά ανάγκες είναι. Είναι κονσέρβες, είναι ξηρά τροφή, είναι φάρμακα. Βγάζουμε συνέχεια στο Facebook τις ανάγκες μας. Μπορεί ο κόσμος να δει τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Υπάρχει και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορούμε να δώσουμε? Ναι, ναι, το δικό μου τηλέφωνο. 698 26 23 181.
για όποιον θέλει να μας βοηθήσει. Υπάρχει λογαριασμός στην Αλφαμπακ. Το γράφουμε και αυτό στο Facebook. Στην ιστοσελίδα σας, στη σελίδα σας μάλλον στο Facebook, στο Facebook. Προσωπικό σας προφίλ. Ναι, και έχουμε και ιστοσελίδα. Μπορεί να ενημερωθεί και από την ιστοσελίδα μας. Μάλιστα. Με τις ιστορίες από όλα τα σκυλάκια, να συμπληρώσω εγώ, έχει αναλυτικά. Ναι. Και για τον Βίκτορ. Και για τον Βίκτορ, για όλους. Λέω να κλείσουμε με την εικόνα του Βίκτορ, αν δεν έχετε αντίρρηση. Να σε κύριε Σισμανίδη, Βίκη, Λουίζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τη Εμίνα Περπερίδου που βρισκόταν στο σωματείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.